Κάρμεν Φλαμένκο. Ο αρχιμουσικός Πελοπίδας Μαυρόπουλος, ο οποίος θα διευθύνει αυτή την πολύ, πολύ, πολύ αναμενόμενη, αν μη τι άλλο, μουσικοχορευτική παράσταση, είναι δίπλα μας. Καλημέρα, Πελοπίδα. Καλημέρα σας. Είναι από νωρίς εδώ, στην αίθουσα της πρόβας της Φιλαρμονικής, στο γραφείο, για να μας μιλήσει για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Μιλάμε για υπερπαραγωγή. Μόνο το πρόγραμμα να δει κανείς, καταλαβαίνει ότι πολλοί άνθρωποι δούλεψαν. Το αποτέλεσμα θα το δούμε βέβαια στο τέλος. Αυτό που θα ήθελα είναι να μας πεις λίγο το ιστορικό. Κοιτάξτε, η παράσταση έχει πάνω από 100 συντελεστές. Είναι μια μεγάλη παραγωγή. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Βασίλη Σκεπετάρη, ο οποίος είναι χορογράφος στις Μαζορέτες. Διατηρεί στην Αθήνα μια επαγγελματική σχολή χορού και έχει φτιάξει μια χορευτική ομάδα, Dance Flamenca Group, με την οποία κατά καιρούς έχει δώσει παραστάσεις τέτοιου ελληνικούς. Αυτή τη φορά βέβαια ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Υπάρχει σύμπραξη με την φιλαρμονική του Λεωτρακίδου, τη φιλαρμονική μας. Έχουμε σολίστες, έχουμε κάποιες τραγουδίστρες οι οποίες είναι συνεργάτες της λυρικής σκηνής. Ο Σπύρος Μουρίκης, ο οποίος για άλλη μια φορά συμπράττει με τη φιλαρμονική. Μια παράσταση πάρα πολύ μεγάλη, ψηλών προδιαγραφών, με πάνω από 100 συντελεστές. Είναι ένα εγχείρημα δύσκολο, αν μη τι άλλο. Πιστεύουμε όμως ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει. Φαντάζομαι ότι έχουν γίνει πρόβες επί προβών, χωριστά, μαζί, τα έχετε ενώσει, τα έχετε κάνει. Σίγουρα, ναι, έχουμε ξεκινήσει το χειμώνα. Ήταν πολύ δύσκολη διαδικασία. Πρόκειται για όπερα. Αυτό έπρεπε να μεταφερθεί για τις δυνατότητες της φιλαρμονικής. Έπρεπε να γίνει μεταγραφή δηλαδή όλων των κομματιών. Αυτό ήταν αρκετά επίπονο. Αυτό και δύσκολο. Ποιος το ανέλαβε το δύσκολο? Τα μισά κομμάτια της όπερας τα διασκεύασα εγώ για τη φιλαρμονική και κάποια ακόμα βρήκαμε έτοιμα ή μας διασκεύασαν άλλοι. Είναι δύσκολο γενικά η φιλαρμονική να μπορεί να αποδώσει και να φτάσει να παίζει όπερα. Το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Έχουν γίνει πάρα πολλές πρόβες από το χειμώνα και κοινές πρόβες που κάναμε στο Αλεξάνδριο μαζί με τη χορευτική ομάδα. Αυτό που θα δούμε δηλαδή θα είναι όπερα, θα είναι κάποια διασκευή, θα είναι κάτι διαφορετικό, μια άλλη απόδοση, πιο... Είναι όπερα σε απόδοση φλαμέγκο, δηλαδή όλη η υπόθεση εξελίσσεται επί σκηνής σε χωροθετρική απόδοση φλαμέγκο. Δεν έχει λόγια, δεν υπάρχει εξέλιξη με λόγια που βλέπουμε στην όπερα κανονικά. Ναι, είναι όλο σκηνικά, μεταφέρεται όλο σκηνικά επί σκηνής. Εμείς παίζουμε ζωντανά τη μουσική, κανονικά από κάτω, όπως είναι στις κλασικές ορχήστρες. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα είναι και φαντάζομαι δύσκολο να αποδοθεί όλη αυτή η ιστορία και χορευτικά και μουσικά. Δηλαδή, έχετε επιφορτιστεί να μεταφέρετε και τον λόγο χωρίς λόγο. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα, σίγουρα. Πιστεύουμε ότι είχε γίνει μια ανάλογη παράσταση πέρσι στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Ο Βασίλης Σκεπετάρης έπαιξε με την ομάδα του την όπερα πάλι, χωρίς όμως ζωντανή μουσική. Το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό. Οπότε ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα είναι ακόμα καλύτερα. Εσύ φαντάζομαι, δούλεψες μουσικά, αλλά δεν μπορεί να μην έχεις στο μυαλό σου και όλη την ιστορία της Κάρμεν, όλη αυτή την υπόθεση που έχει διχάσει από τότε που πρωτοπαίχτηκε και στο τέλος βέβαια δικαιώθηκε. Θα ήθελα για τη δική σου άποψη. Προκαλεί η Κάρμεν, είναι θύμα, είναι καλά κάνει να παθαίνει? Σίγουρα προκαλεί. Βέβαια τι να πω, είναι μια ιστορία που είναι πάντα επίκαιρη. Δηλαδή δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Σίγουρα προκαλεί, σίγουρα ξενίζει ίσως, αλλά είναι μια ιστορία που είναι πάντα επίκαιρη. Κατάλαβα. Εσύ θα μπορούσες να έχεις μια γυναίκα σαν την Κάρμεν δίπλα σου? Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Δεν θα ήθελα, σαν να τρόμαξες. Εξαρτάται. Ωραία. Τι περιμένεις έτσι από αυτή την εμφάνιση στο θέατρο μπάντμιντον, όσο να είναι? Κοιτάξτε, είναι μόνο σοβαρό. Το θέατρο μπάντμιντον ακριβώς αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για μας. Είναι ένας πάρα πολύ καλός χώρος, με μεγάλο κύρος στην Αθήνα. Έχει τεράστια χωρητικότητα, πάνω από 2.500 περίπου. Είναι στοίχημα για μας να πάει καλά, να έχει κόσμο, να έχει προσέλευση. Είναι δύσκολη περίοδο σίγουρα για την Αθήνα. Έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εξάλλου δουλεύουμε μόνοι μας. Όλη η παραγωγή τρέχει από εμάς και από τα παιδιά του χορευτικού στην Αθήνα. Οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος θα έρθει να μας τιμήσει. Σίγουρα και από το Λιτράκι υπάρχει μια κινητοποίηση. Περιμένουμε αρκετό κόσμο. Και αυτό μας δίνει κουράγιο ώστε να συνεχίσουμε. Βέβαια, έχετε κάνει και προσπάθειες να κάνετε πιο εύκολη έτσι, την μετάβαση του κόσμου μέχρι το θέατρο Μπάντμιντον. Σίγουρα, ναι. Έχετε επιστρατεύσει και... Είναι σημαντική συνεισφορά εδώ, πρέπει να το τονίσουμε, των χορηγών. Οι χορηγοί της παράστασης, κυρίως από το Λουτράκι, βοήθησαν πάρα πολύ και αυτοί εξασφαλίζουν την τώρα μεταφορά. Καθότι ο Δήμος δεν μπορούσε να συνδράμει, οπότε τους ευχαριστούμε σίγουρα και τα τοπικά μέσα, τα οποία έχουν προβάλει την παράσταση. Η στήριξη και η βοήθεια είναι πολύτιμη όλων. Τι να σου ευχηθούμε? Σίγουρα καλή επιτυχία. Καλή, δεν είναι προσουσία? Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Καλή επιτυχία λοιπόν, να πάνε όλα υπέροχα, να σας καμαρώσουμε όλους αύριο.
Και σε αποδεσμεύω γιατί ξέρω ότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ μακρύ σήμερα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και σας περιμένω οπωσδήποτε. Ναι, έχουμε πρόβα σήμερα, γενική δοκίμηση στο θέατρο Μπάντινγκτον. Αύριο το πρωί πάλι, οπότε ναι. Οπότε σας εύχομαι να πάνε όλα καλά και να το διασκεδάσετε και να έχει και ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Να είστε καλά.